πρώτη αναφορά που γίνεται για παιχνίδια και για γήπεδα τέννις στην περιοχή της Κρήτης είναι για το 1898. Ένα παιδί που ξεκινάει 4 χρονών, ο στόχος μας από την πρώτη μέρα είναι πώς θα μπορούσε αυτό το παιδί να γίνει πρωταθλητής. Η μητέρα μου, Ευτυχία Χρήστου Βασιλάκη, απέκτησε 4 παιδιά μέσα σε 6 χρόνια και μας έπαιρνε και τους 4 και πηγαίναμε στο τέννις, έπαιζε τέννις, δηλαδή μετά από 4 γέννες. Πάντα ο Ναντάλ από τα αποδυτήρια ήδη προσπαθεί να βάλει την ενέργειά του, να σου δείξει την ενέργειά του και λες, όχ. Να σου δείξει ότι θα χάσεις. Ναι, θα σου το δείξει μέσα στα αποδυτήρια και να περνάει από μπροστά σου να σε σκουντάει. Ορίστε, αυτή εδώ είναι, αυτή η ρακέτα την χρονολογούσαν μεταξύ του 1890 και 1915. Το τένις, από μια έρευνα που έχει γίνει, θεωρούν ότι είναι το δεύτερο δυσκολότερο άθλημα στον κόσμο, μετά τη Φόρμουλα 1. Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Κάθε Τετάρτη στις 10 παρα 10 στην Κρήτη TV.